Καλησπέρα, παιδιά. Άλλη μια Κυριακή κοντά σα. Άλλη μια. Τι προηγούμενε δύο, τι έγινε, Θοδωρή. Τι έγινε, τι έγινε. Κάλεσα λίγο. Λέω, τι έγινε. Τι έγινε, τι έγινε. Έλειπε. Έλειπα εγώ. Το θυμάμαι, ναι, έλειπε. Λοιπόν, άκουσε με, ο κόσμο έχει παράπονα να ξέρει. Ωραία, λοιπόν, άκου θέμα το σημερινό. Θέλω. Να ακούσω το σημερινό θέμα, λοιπόν. Ναι, εγώ θα το προτείνω αυτό. Μ' αρέσει πάντω πώ τα λε. Άκου θέμα το σημερινό. Πώ να αντιμετωπίσουμε, μάλλον, περίπτωση ατυχήματο με τη μηχανή. Okay. Ποιες είναι οι κινήσεις που κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Ρε, εσύ να σου πω κάτι, αλήθεια τώρα, επειδή δεν είχα ακούσει και το θέμα πριν, είναι κάτι το οποίο δεν το έχω πει ούτε και σένα. Είμαι περίπου πριν μια εβδομάδα και γυρνάω περίπου 11 ώρα το βράδυ στη Μεσογείο. Και είναι εκεί που είναι το Πεντάγωνο και έχει γίνει τρακάρισμα ακριβώς. Και περνάει από τον απέναντι δρόμο μια γυναίκα πεζή. Και τι έγινε, πέρασαν από το κάθετο φανάρι ένα μάξι, μάλλον ή το μηχανάκι που ερχόταν με κόκκινο και χτύπησε το μηχανάκι και ήταν κάτω ένα αιμόφυρτο. Και έζησε ένα τέτοιο σκηνικό που εντάξει, καλό είναι να μην το ζούμε, αλλά αν συμβεί σε οποιονδήποτε από εμάς, είτε ξέρουμε τον άνθρωπο που του συνέβη, είτε δεν ξέρουμε τι συμβεί ακόμα και σε εμάς, στον πίσω μας. Είτε οπουδήποτε, θα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα. Αρχικά να πω κάτι πολύ σημαντικό και να το τονίσω. Ότι δεν είσαι ειδικός, δεν είσαι γιατρός, ούτε διασώστης. Λοιπόν, έζησα, θα σου πω γιατί έζησα όλο αυτό το σκηνικό. Πρέπει να το τονίσουμε στον κόσμο, γιατί δεν σημαίνει ότι αυτά που θα πει ο Θοδωρής σήμερα είναι αυτά που πρέπει 100% να κάνετε. Καλύτερα να ακούσουμε ένα διασώστη. Όμως θα πει τη δικιά του. Και είχε και βαθμό δυσκολία στο συγκεκριμένο. Για ήταν πώς. Δύο άτομα με ένα σκούτερ τη Honda, δεν έχει σημασία. Ο μπροστά φορούσε κράνος και ο πίσω όχι. Ήταν και τα δύο παιδιά από το Πακιστάν. Ο συνοδηγός, γιατί είχε βαθμό δυσκολίας, ο συνοδηγός μιλούσε πολύ λίγο ελληνικά, ο οδηγός που χτύπησε δεν μιλούσε τίποτα. Οπότε τον ρωτάγανε και αυτά, αυτός απλά κουνιόταν, έκανε νοήματα και του λένε μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι. Λοιπόν, έχει κλείσει όλη η Μεσογείον, θα σου το πω και θα σου πω μετά τι πρέπει να κάνεις και τι όχι. Έχει κλείσει όλη η Μεσογείον. Και σταματάνε όλοι, βλέπουν τύπου πώς γιατί. Εγώ σταμάτησα επειδή το ζήσα, δεν είδα το τρακάρισμα, ήμουνα 2 δευτερόλεπτα μετά από το τρακάρισμα εκεί. Όλοι σταματάγαν, το μακρύ τους και το κοντό τους. Κλασικά παιδιά, δυστυχώς όταν ο καθένας κάνει δουλειά του, δεν πρέπει να σταματάς. Δεν πρέπει, εντάξει, πολλοί δεν μπορούν, αλλά μην είσαι περίεργος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προχωράει η κυκλοφορία. Λοιπόν, έχω βάλει το μηχανάκι μπροστά για να μην πολλοί βλέπουν, οπότε να κλείσω λίγο το δρόμο και εγώ έκανα τον τροχονόμο σε εισαγωγικά, που είναι πολύ σημαντικό γιατί είχε τρακάρει Γιώργο στην τέρμα αριστερή λωρίδα. Βγήκε ένα αμάξι. Να θέλει να έρθει ασθενοφόρο τώρα και να μην μπορεί. Εν τω μεταξύ, θα σου πω που τρελάθηκα γιατί θα σε μπερδέψω. Βγήκε ένα αμάξι από τον κάθετο και ένα μηχανάκι. Αυτό με τα αμάξι ήταν ένα άνθρωπο 70-75 χρόνια και φώναζε, βγήκε με κόκκινο. Ο άνθρωπο αυτό δεν βγήκε 20 λεπτά που ήμουν εκεί απ' έξω να δει αν το παιδί είναι καλά. Ήταν μέσα και λέει: δε φταίω εγώ, φώναζε. Σοβαρά μιλά τώρα. Στο λόγο μου. Τρελάθηκα. Όλο δεν παίζει. Τι να ασχοληθώ. Και του λέει: κυρία μου, ηρεμήσει, θα το δούμε μετά. Αυτά ο άνθρωπος έχει χτυπήσει, φώναζε εκεί. Ήταν μια γυναίκα και προσπάθησαμε να το βοηθήσουμε. Του πήραμε νερό από απέναντι και περιμέναμε να έρθει. Ο διασώστης. Το ΕΚΑΒ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, όση ώρα είμαστε εκεί, περνάει ένα πυροσβεστικό. Σταματάνε, τα παιδιά όμως δεν ξέρουν. Ξέρουν κάρπα, όπως λέει, ξέρουν κάποιες πρώτες βοήθειες σίγουρα. Περνάνε. Αλλά δεν τα ξέρουν όλα. Και έχουν αρχίσει και λένε. Μην του κουνάτε το κεφάλι, μην κάνετε το ένα. Δεν πρέπει να βγάλουμε το κράνος. Ένα άλλο στο άλλο. Ναι. Ακριβώς. Και επικρατούσε ένας πανικός. Θα σου πω τη δικιά μου οπτική. Ο άνθρωπος αυτός φοράει ένα κράνος jet, το οποίο του ήταν μεγάλο. Δηλαδή ήταν ξαπλωμένος κάτω, είχε αίματα, είχε μια εσωτερική αιμορραγία εδώ και είχε και αίματα από το κοπάνιμο. Όχι εσωτερική αιμορραγία, μελάνιασμα. Είχε μελάνιασμα, α το πούμε. Ναι. Και είχε και γενικά αίματα, είχαν σκιστεί τα μάτια του, είχε διάφορα πράγματα. Ναι. Όχι στο κρανίο από ό,τι φαινόταν. Το κράνος όπως καθόταν, του κουνιόταν όλο. Τι το φόραγε, δεν το φόραγε, δεν έχει καμία σημασία. Και γιατί αυτό, όχι στο ατύχημα ενώ. Στο ατύχημα σίγουρα τον έσωσε να μην χτυπήσει εδώ. Μετά το ατύχημα, επειδή ήταν jet και δεν ήταν βαθύ όπως σου λέω εγώ, κουνιόταν συνέχεια. Δηλαδή ήταν μόνο σαν μαξιλάρι. Και λέω εγώ, είμαι εκεί και λέω παιδιά, γνωρίζω από κράνο και όλα αυτά, να του βγάλουμε το κράνος. Πετάγονται πέντε, όχι το κράνος. Και λέω παιδιά, το γνωρίζω αυτό λέω. Δεν μπήκα κι εγώ σε λεπτομέρειες. Το γνωρίζω αυτό, λέω. Αλλά επειδή το συγκεκριμένο είναι jet και δεν τον πιέζει, δεν θα κάνει καμία διαφορά. Αφού είναι ήδη κολυμπάει στην κουβέντα. Έρχονται μετά από ένα τέταρτο οι διασώστες, το βλέπουν αυτό, τάκ, τάκ, το βγάζουν κατευθείαν. Δηλαδή είναι λες και δεν ασκεί δύναμη. Ναι. Πώς να σου το πω. Ήδη. Για να τον κάνει. Ο άνθρωπος είχε αυτό που τον έσφυγε και αυτό και λέω, παιδιά, να λύσω μόνο αυτό. Όχι τίποτα. Δηλαδή δεν ήθελα κι εγώ. Ναι, να πάρει μερίδια ευθύνη, θα φανταστώ. Επίσης, εντάξει, okay, δεν θέλω να το θέσω εκτός από το ατύχημα και ρατσιστικά. Θεωρώ, αν με ρωτάς, ότι δεν είχε την ιδιαίτερη προσοχή ο συγκεκριμένος άνθρωπος επειδή ήταν από το Πακιστάν. Έτσι ένιωσα. Γιατί όμως. Δεν ξέρω. Εγώ δηλαδή. Μήπως εννοείς ότι έχει συνηθίσει τους δρόμους της χώρας του που όντως γίνεται αυτό. Όχι. Αυτοί που τον βοήθησαν γενικά, ρε παιδί μου, οι διασώστες μια χαρά και όλοι, εκτός από μια κοπέλα, α πούμε, και εμένα, όλοι οι άλλοι που είχαν έρθει είχαν μια απάθεια. Εντάξει, δεν είναι Έλληνας.
Τύπου. Έτσι, σοβαρά μου. Έτσι αυτό. Το νιώσα εγώ, αλήθεια. Και δηλαδή, στεναχωρήθηκα γιατί βλέπω έναν άνθρωπο σε ξένη χώρα, ο οποίος είναι σε εισαγωγικά βοήθητος. Χωρίς να ξέρει τη γλώσσα. Και χτύπα ξύλο, μπορεί να πεθαίνει. Δεν σε αγγίζει, λες, okay, δηλαδή, το νιώσα, στεναχωρήθηκα μέσα μου, δεν ήθελα κι εγώ γιατί. Φαντάζομαι να έχει πάει τώρα εσύ, ρε παιδί, μετά περνάει ένας με ένα παπί που είναι διασώστης, τραυματιοφορέας. Ναι. Δεν έρχονταν εκεί, σταματάει κι αυτός, λέει και τα δικά του κι αυτός. Όχι, το κράνος, όχι, μα όχι, μου λέει. Okay. Δηλαδή κι εγώ. Μετά σταματάει και η αστυνομία που είχε έρθει ένα κριτικό για το τρακάρισμα. Και τι κάνει το θεϊκό που τρελαίνομαι. Αλήθεια, εκεί τρελάθηκα. Πάει στον 70χρονο που είχε τα μάξι να φυσήξει για να δει αν έχει πιει. Και είναι ο άλλος κάτω έτσι και του βάζει τέτοιο και του λέει φύσα. Τι λες μωρέ τώρα. Στορκίζομαι. Λέω φίλε δεν γίνεται αυτό. Και να είναι μπροστά στον άλλο που είναι χάλια, ο αστυνομικός άκουσε με, και να περνάνε τα αμάξια και ο ένας να σταματάει να κοιτάει. Και φίλε να δίνει σοου, ο αστυνομικός τι σοου εννοώ. Έλα τώρα βρε κάτω εδώ να τα... Δεν έλεγε, έλα πάμε τώρα. Και άνοιγε διάλογο, τι θες τώρα έτσι. Και λέω ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Δηλαδή, ωραία, ας φύγουμε από αυτό το θέμα. Okay. Θέλω να σου πω, έζησα ένα σύριαλ που δεν έχει τύχει να. Πώς να σου το πω, να κάτσω ρε παιδί μου, αλλά τον είδα από την πρώτη στιγμή που πόνεσε η καρδιά μου. Ήταν ο άλλος φοβισμένος. Εγώ θεωρώ, αν με ρωτάς, παίζει να μην είχαν διπλώματα άδειες και ο ένας από τους δύο ότι ήταν έτσι έτρεμε. Και ήταν φοβισμένος. Ο άλλος δεν είχε τις αισθήσεις του. Αλλά ρε φίλε, βλέπεις έναν άνθρωπο που οριακά έχει πρόβλημα, ζει, πεθαίνει. Οκ, okay, πρέπει να τα ξεχάσει όλα για να πεις αυτό είναι. Δηλαδή θα κάνω. Σκέψου να είσαι. Μετά πρόσεξε με. Προς τη μήνυ του δεν άρχισαν 15 λεπτά. Ήρθε το ΕΚΑΒ, έκανε σου λέω χρακ, κρακ, βγάζει το κράνος, βάζει το διπλό αυτό που πιάνει από κάτω για να μην το κουνήσει, χρακ, το μεταλλικό, τον βάζει πάνω και έφυγε. Ο άλλος του λέει τώρα φύσα. Αλήθεια σου λέω τρελά. Τρελό αυτό που λες. Σκέψου να έχει τρακάρει σε μια ξένη χώρα και να περνάει ο κόσμος και λέει έλα μωρέ. Λευκός είναι. Και να φεύγουν ρε παιδί μου. Ναι. Παράδειγμα. Κακό. Τρομακτικό, όχι κακό, τρομακτικό. Τέρμα βοήθητος, φίλε. Λοιπόν, επειδή το πήγες αλλού το θέμα. Τέλος πάντων, το πήγα αλλού, αλλά ήταν μια εμπειρία προσωπική που την έσαι και ήθελα να τη μοιραστώ. Δύο περιπτώσεις θέλω να μου πεις. Ναι. Είμαστε στον δρόμο, στην κίνηση και τρακάρουμε μέσα στην πόλη. Με κόσμο κτλ. Και χτυπάμε αρκετά. Τι κάνουμε. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις που κάνουμε. Μια κίνηση πριν τρακάρεις. Έχουμε τις αισθήσεις μας. Περίμε. Μια κίνηση, αν τρακάρεις εσύ όταν πέφτεις, σίγουρα να μαζέψεις τα χέρια που κανείς δεν την κάνει. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια δεν είναι πολλές φορές στο χέρι σου γιατί είναι αντανακλαστικά αυτά και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας οδηγός τύπου μαχαίες ρυφλή για να τα κάνεις. Θα σου πω. Εγώ που έχω πέσει και 3-4 φορές στην πίστα. Είναι αντανακλαστικό. Ναι, όταν πέφτεις, ναι, δεν πέφτεις κάθε μέρα και λες, οκ, ναι. Okay, σίγουρα. Να σε ρωτήσω τώρα. Οπότε, τι κάνεις, έχεις πέσει, έχεις χτυπήσει, έχεις τις αισθήσεις σου και είσαι κομπλέ. Τι κάνεις, ποιες είναι οι κινήσεις που κάνεις. Πρέπει να είσαι χαλαρός. Έχεις χτυπήσει, τύπου έχεις πάσει το πόδι σου, λέω εγώ. Όχι, ναι. Έχεις χτυπήσει. Κάθεσαι κάτω ήρεμα. Προσπαθείς να πεις σε κάποιον που έχεις χτυπήσει και να δει ο άλλος. Να σε ρωτήσει κάποια πράγματα, να δει αν έχει πάθει κάποια διάσηση, κάποια ιστορική μοραγία. Πρέπει να σε πιέσει σε κάποια σημεία μαλακά, να δει αν έχει πάσει κάτι, κάποια ιστορική μοραγία ή το οτιδήποτε. Καλό είναι να μην βγει το κράνος ή όταν βγει να βγει από κάποιον άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει. Έχει δεν είσαι χτυπήσει το κεφάλι, γιατί όταν πέφτει δεν μπορεί να τα θυμάσαι όλα. Δηλαδή παθαίνει ένα γενικό blackout. Το θεωρώ αυτονόητο, γι' αυτό δεν το είπα. Με το που γίνει το οτιδήποτε, δεν πιάνει κουβέντα. Φταίω, φταίει, κάτσε να δω τι έχει, παίρνει το ECAV. Ωραία. Αυτό διαρκεί 20 δευτερόλεπτα. Και μετά από αυτό κάνεις όλη τη διαδικασία που σου είπα. Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, γιατί μπορεί να έρθει και στα 10 λεπτά, μπορεί να έρθει και στη μισή ώρα και 40 λεπτά. Άμα έχεις χτυπήσει, σε καμία περίπτωση δεν σηκώνεσαι να σε πάει με τη μηχανή στο κέντρο υγείας. Σε καμία περίπτωση. Οπότε, καλό είναι αν σταματήσει. Κοίτα, περνάει χιλιάδες κόσμος από το δρόμο και γενικότερα έχει. Θα σταματήσουν, υπάρχουν παραπολικέ. Θα σταματήσουν. Έχω δει δύο ειδών γιατρούς. Έχω δει τους γιατρούς που θα το δουν και θα σταματήσουν και όλα θα το έχω χτύψει αυτός. Πάμε γρήγορα, μην πεις ότι είσαι γιατρός. Το έχω δει live στο χιονοδρομικό στον Παρνασσό. Πέφτει ο άλλος, του γυρνάει, όχι αυτός και τέτοια. Και είναι έτσι και του γυρίζει όλο το πόδι. Και είμαι εγώ με άγνωστο και λέει είμαι γιατρός. Όπω φύγει, κάτσε μπλεξ. Βέβαια, απ' τη μία. Το καταλαβαίνω κι αυτό, να ξέρεις. Σου λέει ότι γιατί του βάλες χέρι και μπορεί να σου κάνει μέχρι και μήνυση. Δηλαδή ναι. Είναι υπεύθυνος ο κάθε γιατρός. Αλλά είναι και λέω το ανθρώπινο ρε, Σιγερό. Δεν ωραία, ξέρω. Πάμε στο επόμενο στάδιο. Είσαι στη μέση του πουθενά, κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά. Πέφτεις, έχεις θέσει σου, σπάς πόδι και δεν είσαι αβοήθητος τελείως. Ούτε άνθρωπος. Ούτε άνθρωπος. Αλλά το πιο σημαντικό σε αυτό που είπες, γιατί δεν πρέπει να γίνει, θα πρέπει να αποφύγουμε να πάμε κάπου σε απόμερα μέρη μόνοι μας. Οπότε, αν γίνει το οτιδήποτε, μπορεί να σου κοπεί χτύπα ξύλο η αλυσίδα και να πες. Μπορεί να μην φταίει εσύ. Αλλά πάντα όταν είσαι μόνος σου, είτε πας. Γι' αυτό δεν λέμε πάντα δεν πας για εντούρο και για μοτοκρός μόνος σου. Σωστά. Δεν θα σε δει ποτέ κανείς. Κάτι θα σου τύχει. Να πω ένα δυσάρεστο σκηνικό. Ναι. Πολύ δυσάρεστο όμως. Είχα πάει στα Κύθυρα πριν πάρα πολλά χρόνια και σε μια στροφή είχε πέσει μόνος του ένας παππούλης. Ναι. Μεγάλος ηλικία. Το οποίο. Με τα πόδια. Όχι, με ένα GLX. Okay. Το οποίο είχε γκρεμό. Πέφτει το GLX στον γκρεμό.
πέφτει και ο παππούλης, πάει και τα δύο του πόδια. Τον ψάχνανε πόσες μέρες και δεν τον βρήκαν ποτέ. Σοβαρά. Mm-hmm. Πόσο κακό είναι αυτό, πες μου λίγο. Αυτό είναι πολύ κακό, αλλά αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Πας για τη δουλειά σου κάπου, κάτι κάνεις, εντάξει, ναι. Και τυχαίνει γι' αυτό. Πολύ κακό, φίλε. Τον ψάχνανε, σου λέω, πόσες μέρες και δεν τον βρήκαν. Ναι. Τον βρήκαν μετά από, κατάλαβες, ένα πλέον αργά. Γι' αυτό σου λέω. Άμα είσαι μόνος σου, τι κάνεις. Πάμε, συνεχίζουμε. Άμα είσαι μόνος σου. Μόνος τελείως. Άμα είσαι μόνος και έχεις αισθήσεις, αρχικά δεν πρέπει να είσαι, αλλά το ξεπερνάμε γι' αυτό. Σπάω δύο άλλες ποδάρ και παίρνεις ένα τηλέφωνο έναν άνθρωπο που θεωρείς ότι θα του στείλεις ένα στίγμα και θα μπορεί να οργανώσει κάποιον, αν και αυτός είναι μακριά, να ασχοληθεί αυτός για σένα για να πάρει τα κατάλληλα τηλέφωνα. Και να έχει το συντομότερο δυνατόν κόσμο. Δηλαδή, θα πάρω εγώ εσένα, θα καταλάβει ακριβώς. Δεν αρχίζει να με ρωτά τέτοια. Δηλαδή, δεν θα πάρει τον πατέρα στη μάνα σου, λέω εγώ. Ναι, ναι, παιδί μου, χτύπησε. Τι να κάνουμε τώρα και θα είναι. Ναι, τι θα, να θα κάνουμε. Κατάλαβες πώς λειτουργούν οι γονείς, ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι, παίρνει ένα τηλέφωνο ακαριά και αυτό απλά του στέλνει ένα στίγμα και κανονίζει τα πάντα. Αν δεν μπορεί να έρθει άμεσα εκείνος. Αυτό αν με ρωτά και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ανοίξει λίγο, να πάρει λίγο αέρα και να ξεκουραστεί μέχρι να έρθει ο κόσμο. Είναι διαφορετική η κάθε συνθήκη του κάθε ατυχήματος, οπότε δεν μπορώ να σου πω περαιτέρω, ρε παιδί. Εγώ να συμπληρώσω βέβαια σε αυτό το κομμάτι που λες τώρα και που είσαι μόνος σου. Ότι καλό δεν θα ήταν να έχουμε ένα φαρμακείο μαζί μας. Εγώ να κάνω και λίγο το marketing, καταλαβαίνεις. Να χωθώ λίγο από τα δεξιά, ρε παιδί. Εννοείται θα πρέπει να έχεις φαρμακείο, όχι μόνο για σένα, και για κάποιον άλλον που μπορεί να χτυπήσει. Άσχετο. Άσχετο, ναι. Πάντα χρειάζεται, εννοείται. Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να έχεις χώρο. Έχουμε εντάξει, κάνει άμα έχεις ένα backpack. Φαρμακείο, έτσι που δεν πιάνει καθόλου χώρο. Υπάρχουν. Έχουμε φέρει και κάποια φαρμακεία εκτός Μωτό. Είναι μια εταιρεία όντως που λέγεται Care Plus. Που το έχω πάρει εγώ και το έχω μέχρι και τις διακοπές το καλοκαίρι μαζί μου και το χειμώνα. Είναι ένα φαρμακείο τέτοιο που έχει μέσα 65 πράγματα, αν θυμάμαι καλά. Είναι για μηχανάκι τώρα. Είναι κάπου τόσο, ρε Γιώργο. Ναι, χωράει. Έχει και πιο μικρά, ρε φίλε. Αλλά το θέμα είναι. Αυτό έχει τα πάντα μέσα. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που είχα. Οπότε τροχέα πότε καλούμε. Κατευθείαν πάντα ή όχι. Τροχέα. Σε τρακάρισμα μιλάμε. Σε τρακάρισμα, αν υπάρχει τραυματισμός, σίγουρα καλείς και τροχέα γιατί πρέπει να κάνει. Καταγραφή περιστατικού. Και καταγραφή και να φυσήξει να δει αν έχει πιει το οτιδήποτε. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, αν δεν γνωρίζει κάποια πράγματα, αν είσαι σε ένα δρόμο τον οποίο δεν περνάει κανείς άλλος, εννοείται θα σταματήσει και θα βοηθήσει. Και αν είσαι με τα μάξι, θα το βάλεις και μέσα να το πας στο νοσοκομείο ήρεμα, αν δεν έχει χτυπήσει πολύ. Αλλά αν είσαι ένα πολύ συχνά στο δρόμο και δεν γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα για το κομμάτι τραυματισμού, μοτοσυκλέτας, κράνους και τα συναφή και έχει ανθρώπους καταξιωμένους μπροστά, δεν χρειάζεται να πας και εσύ γιατί το μόνο που έχεις να δημιουργήσει είναι πανικό και να γίνει παραπάνω σούσουρο. Οπότε εκεί απλά φεύγεις, δεν ρωτάς τι γίνεται γιατί δημιουργείς ένα πανικό τον οποίο δεν το θέλει και ο τραυματίας εκείνη τη στιγμή. Εγώ θα ήθελα να μας πούνε και τα παιδιά στα σχόλια περιστατικά που έχουν αντιμετωπίσει περίεργα, με τρακαρίσματα, με ατυχήματα τέλος πάντων ή πώς θα αντιμετωπίζανε εκείνοι, ίσως ξέρουν καλύτερα από εμάς και έχουν πιο έξυπνες ιδέες από εμάς. Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο βασικά. Σίγουρα. Οπότε να μας πούνε και αυτοί πώς θα αντιμετωπίζανε δηλαδή ένα περιστατικό ανάλογα με την περίπτωση. Πάντως πολύ σημαντικό είναι, μπορεί ένας φίλος να του έχει πει ένας άλλος φίλος ένα περιστατικό δικό του. Αν ζήσει κάτι live θα είναι τελείως διαφορετικό, παιδιά. Είναι αυτό που μου λένε και εμένα. Είχα ένα κράνος και τράκαρα, arise, OA, whatever, LS2, δεν έχει σημασία και δεν έπαθα τίποτα. Αν ξανατρακάρει θα είναι τελείως διαφορετική η πρόσκρουση. Οπότε δεν μπορεί να συγκριθεί το ένα με το άλλο. Γιατί έχω ακούσει και αγωνιζόμενο στην πίστα λέει τράκαρα έπεσα. Και ούτε καν ζαλίστηκα, άρα το κράνος είναι πολύ καλό. Ναι, 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 ισχύει. Είναι ανάλογα το πώς θα πέσει, Θοδωρή. Είναι πολύ, πολύ σχετικά όλα αυτά. Δεν μπορείς να κάνεις πτώση ακριβώς ίδια. Με αφορμή, παιδιά, για το περιστατικό που έζησα περίπου πριν 2 εβδομάδες στο Πεντάγωνο και σας αφηγήθηκα νωρίτερα. Ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, χρώματος ή οτιδήποτε, άνθρωποι είμαστε όλοι. Και στη δύσκολη στιγμή πρέπει όλοι να σταματήσουμε και να βοηθήσουμε εφόσον μπορούμε πάντα. Όχι να δημιουργήσουμε κάποιον πανικό, όπως είπα και νωρίτερα. Οπότε, ό,τι και αν γίνει. Πάντα σταματάμε και βοηθάμε τον συνάνθρωπο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες τώρα, Θοδωρή. Πάρα πολύ σημαντικό. Ανατρίχιασα. Δεν κάνω πλάκα, ανατρίχιασα. Εγώ στο λέω γιατί το ζήσα. Ναι, ναι. Το ζήσα και ήμουνα. Ούτε ήθελα να το παίξω ξερόλας. Γιατί... Και δεν είναι ότι απλά χτύπησε, έσπασε το πόδι του. Ο άνθρωπος ήταν οριακά ανέσθητος. Σοβαρά. Οπότε ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Αυτά από εμάς για ακόμη μια Κυριακή. Μείνετε συντονισμένοι, θα έρθουν πολλά καινούργια πράγματα. Να σου πω την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε βίντεο την Κυριακή. Όχι. Εννοείται, γιατί τι είναι την επόμενη εβδομάδα, δεν κατάλαβα. Το BMW M1000R θα το δούμε καθόλου στον δρόμο ή θα το έχεις εκεί πέρα παρκαρισμένο. Θα το δεις και σε κάτι στουντιακά πλάνα και παντού. Έχεις παίξει μπάλα χωρίς να μου πεις τίποτα. Μείνετε συντονισμένοι, παιδιά, δεν μιλάω καθόλου. Like, subscribe και share. Και ξεκουραστείτε, η Δευτερούλα, παιδιά, είναι free για την 28η, τα φιλιά μου.